Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Αλεξάνδριο. Σε λίγο θα παρακολουθήσουμε τον πρώτο χρονικά αγώνα των play-offs ανάμεσα στον Άρη και τον Πανελλήνιο. Δύο ομάδες που διεκδίκησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την είσοδό τους στην τετράδα. Με τον Άρη να χαμογελά στο τέλος, τον Πανελλήνιο να αυτοκτονεί ουσιαστικά με τις δύο ήττες που υπέστη στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Εδώ βλέπετε τους διαιτητές, Κορομιλάς Γκόντας Ηλιόπουλος. Βεβαίως το πλεονέκτημα της έδρας δεν αποτελεί απαραίτητα τεκμήριο επιτυχίας και αυτό οι άνθρωποι του Άρη το γνωρίζουν πολύ καλά. Αν σκεφτεί κανείς ότι πέρυσι και πρόπερσι απόλυσαν την ευκαιρία να προκριθούν στο δεύτερο γύρο των play-offs απέναντι στην ΑΕΚ, ο Πανελλήνιος έχει ως σημείο αναφοράς στις δύο νίκες που πέτυχε επί του Άρη στην κανονική περίοδο, αλλά τα play-offs είναι μια διαφορετική υπόθεση. Όλα αυτά θα τα δούμε στη διάρκεια του αγώνα μαζί με τον Λάκη Τσάβο όπως πάντα και τους δύο συναδέλφους, τον Νίκο Καραγιώρη και τον Γιάννη Νάτου, ύστερα από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή και πάλι στο Αλεξάνδριο, κυρίες και κύριοι. Όλα είναι έτοιμα για το Τζάμπολ. Οι βασικές πεντάδες με τις οποίες έχουν επιλέξει να ξεκινήσουν τον αγώνα οι δύο ομάδες. Για τον Άρη Κάστλ, Σιγάλας, Γουίλκινσον, Πάντιους και Στακ. Για τον Πανελλήνιο, Μόρφης, Τσαλδάρης, Τζόνσεν, Τόμας και Πασχάλης. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Νίκο Καραγιώργη, στους φιλοξενούμενους, καθώς έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον πάγκο των φιλοξενουμένων. Νίκο. Καλησπέρα σας και το ρεπορτάζ σας αναφέρεται στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ομάδα του Πανελληνίου. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με το πιο πρόσφατο επί του πιστηρίου σχεδόν ότι ο Αργύρης Πεδουλάκης δεν θα οδηγήσει την ομάδα στο σημερινό παιχνίδι καθώς σήμερα οι άνθρωποι της Αθηναϊκής ομάδας ενημερώθηκαν ότι τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές από τον αθλητικό δικαστή για την αποβολή του στον αγώνα με την ΑΕΚ το τελευταίο παιχνίδι. Της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ο Αργύρης Πεδουλάκης, ο οποίος, όπως θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και αργότερα, κάθεται στην πρώτη σειρά των επισήμων και φυσικά θα επικοινωνεί με τους συνεργάτες του, με τον Θανάη Σκουρτόπουλο αλλά και τον Δημήτρη Κουστένη. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αγωνιστικά νέα για την ομάδα του Πανελλήνου, είναι πως ο Νταμίρ Μουλαομέροβιτς δεν θα είναι παρόν στο σημερινό αγώνα. Βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας με πολιτικά, καθώς σήμερα πονούσε στην μέση ένα πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί. Γι' αυτό και φυσικά αποφασίστηκε να μην συμπεριληφθεί στην αποστολή. Τη θέση του έχει πάρει ο Γιώργος Μασταρινός. Μάλιστα, αυτά τα ενδιαφέροντα από τον πάγκο του Πανελληνίου. Θα δούμε τώρα το Τζάμπολ. Στη συνέχεια θα δώσω και το λόγο στον Γιάννη Νάτου για το σχετικό ρεπορτάζ από τον πάγκο του Άρη. Στακ και Τζόνσεν, η πρώτη επίθεση είναι για ποιον, για τον Πανελλήνιο τελικά, με τον Ιβάν Τόμας σε ρόλο οργανωτή. Άλλωστε ήταν ο παίκτης που αντικατέστησε και μάλιστα επαρκέστατα το κενό του Νταμίρ Μουλαομέροβιτς, όσες φορές ο Κροάτης δεν αγωνιζόταν με τον Πανελλήνιο. Κάστλ, Πάντιους στην πρώτη επίθεση για τον Άρη, κόψιμο από τον Πασχάλη. Wilkinson εκεί παίζει βόλεϊ, τριπλή προσπάθεια από τον Mike Wilkinson και θα πάρει το φάουλ από τον Βαγγέλη Μόρφη. Να δώσω το λόγο τώρα στο Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Καλησπέρα σας λοιπόν και από τον πάγκο του Άρη, εδώ που ο Αντρέα Ματζόν μόνο ήσυχος δεν είναι. Είναι το ξεκίνημα των play-off, αναγνωρίζει τις δυσκολίες. Ενώ μάλιστα μας έλεγε και προηγουμένως και ενώ ο Γιώργος Γιάλλας δέχτηκε το κόψιμο ότι αναφέροντας ως παράδειγμα την ήττα από την Ολύμπια Λάρισας εδώ από μια ομάδα η οποία δεν είχε άγχος παίζοντας κυρίως με Έλληνες παίκτες. Αυτό λοιπόν φοβάται και για το απόψινό παιχνίδι ο Αντρέα Ματζόν. Δεύτερο φάουλ του Βαγγέλη Μόρφη. 9 και 17 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Έχει αρκετό κόσμο το Αλεξάνδριο, οφείλουμε να πούμε. Με βάση και τη μέρα διεξαγωγής του αγώνα αλλά και την ώρα. Σιγάλας, Wilkinson, ξανά Σιγάλας. Θα βγάλει για τον Νικολάη Πάντιους για τρεις αυτός. Είναι το πρώτο εύστοχο τρίποντο του αγώνα από τον Νικολάη Πάντιους. 3-0 προηγεί το Άρης. Coach. Νομίζω ότι θα δούμε ένα παιχνίδι οπωσδήποτε πολύ πιο χαλαρό από ό,τι περιμέναμε και τολμώ να το πω αυτό σαν πρόβλεψη, διότι οι απουσίες του Πανελληνίου σε συνδυασμό με τον Πεδουλάκη εκτός πάγκου αδυνατίζουν πολύ την ομάδα του Πανελληνίου. Διότι τόσο ο Μουλαομέροβιτς, ως γνωστό είναι ο ηγέτης Πανελλήνιου, όσο και ο Νάφης ήταν πολύ βασικά στελέχη. Και να σκεφτούμε ότι πριν δύο αγωνιστικές, κανείς δεν διανοείται ότι ο Πανελλήνιος δεν θα είναι τέταρτος στο βαθμολογικό πίνακα. Ο Άρης ανέτρεψε σε αυτή την κατάσταση και καλείται αυτή τη στιγμή να επιβεβαιώσει την ανωτερότητα που του δίνει θέση τέταρτη έναντι πέμπτης και η έδρα και να έχει ένα προβάδισμα να περάσει στο δεύτερο γύρο των play-off. Θα τα ξαναπούμε. Και βεβαίως οι άνθρωποι του Άρη ελπίζουν να μην τριτώσει το κακό. Σε ό,τι αφορά το πλεονέκτημα έδρας που είχαν και πέρσι και πρόπερσι απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά τώρα τα δεδομένα, μου επιτρέψετε να πω, είναι τελείως διαφορετικά. Άλλωστε, ο Πανελλήνιος νίκησε δύο φορές τον Άρη φέτος με Μουλαομέροβιτς και είναι μια
εντελώς διαφορετική ομάδα χωρίς τον Κροάτη στη σύνδεσή του. Ιβάν Τόμας, 3-2 το σκορ για τον Άρη, 8 και 12 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Τσαλδάρης για τον Πασκάλι, Μόρφης. Τόμας για τον Πασκάλι. Βήματα εκεί και ορθώς το κατελόγησαν οι διαιτητές. Παρεπιπτόντως βεβαίως ο Πασκάλης προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Άρη, έτσι πως. Και μετά από μια περιοδία σε αρκετές ομάδες κατέληξε τον Πανελλήνιο. Ευνηδιασμός από τον Τζόνσεν, 3-4 προβάδισμα για τον Πανελλήνιο μετά το λάθος των παικτών του Άρη. Γιάννη, κάτι θέλεις να πεις? Ακριβώς, καθώς πριν από τον Τζάμπολ μιλούσαμε με τον Νταμίρ Μπλαμέροβιτς, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο του Πανελληνίου και μας έλεγε ότι ακόμα και η παρουσία του στον πάγκο της ομάδας ίσως να βοηθήσει τους παίκτες, γι' αυτό και έκανα το ταξίδι σήμερα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Μόρφης μετά την άστοχη επίθεση του Άρη. Όπως το Άρη μετά το τρίποτο του Νικολάη Πάντιους δεν κατάφεραν να σημειώσουν κάποιο καλάθι. Τόμας. 6 δευτερόλεπτα, 5 ακόμη για τον Τόμας. Σουτ για 3. Είναι εύστοχο στην εκνοή από τον Τζόνσεν. 3-7. Καλό ξεκίνημα για τον Πανελλήνιο που δείχνει βεβαίως να αντιμετωπίζει το παιχνίδι χωρίς άγχος, τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ακόμη είναι νωρίς βεβαίως για οποιοδήποτε συμπέρασμα. Κάστλ. Στακ. Πάντιους. Για τον Στακ. Βάουλ από τον Πασκάλι. Το πρώτο φάουλ. Εδώ και πάλι πάση από τον Ράιαν Στακ και το φάουλ από τον Πασκάλι. Βολές για τον σέντερ του Άρη. Ενώ ετοιμάζεται ο Χαριτόπουλος να μπει στο παιχνίδι. Εύστοχος ο Ράιαν Στακ. Από τους εύστοχους γενικώς παίκτες του Άρη και από τη γραμμή των βολών. Ένα ποσοστό λίγο κάτω από το 80%. Χαριτόπουλος τώρα θα πάρει τη θέση του Ράιαν Στακ στην πεντάδα του Άρη. Δεν ξέρω, ίσως αποτελεί έκπληξη ότι δεν ξεκίνησε ο Μπούμτσε Μπούμτσε στην πεντάδα του Πανελληνίου. Νίκο. Θα λέγαμε ότι ήταν μια κίνηση τακτικής του Θανάση Κρουτόπουλου και του Δημήτρη Ψινίτσικα πάντα υπό τις ευλογίες του Αργύρη Πεδουλάκη. Δεν έχει κάτι ο Καμερινός, απλά θέλουν να διαβάσει το παιχνίδι και φυσικά αργά ή γρήγορα θα περάσει και αυτό στο παιχνίδι. Βλέπω τον Πεδουλάκη πάντως να μιλάει στην πρώτη σειρά των επισήμων στο κινητό του. Δεν ξέρω αν μιλάει με κάποιον, Νίκο. Μιλάει με τον έναν από τους δύο συνεργάτες, τον Δημήτρη Κουστένη, ο οποίος βέβαια αυτή τη στιγμή κάθεται στον πάγκο. Ο Θανάσης Κουτόπουλος είναι όρθιος και δίνει οδηγίες. Τζόνσεν αστόχησε στο σουτ. Σφύριγμα από τον Κορομιλά και φάουλ από τον Χαριτόπουλο. Μια απόφαση που δημιουργεί την απορία. Ενώ εδώ βλέπετε τον Αργύρη Πεδουλάκη, τώρα βεβαίως παρακολουθεί τον αγώνα. Προηγουμένως μιλούσε. Λοιπόν, η επίθεση είναι διπλή για τον Πανιόνιο. Πασκάλης και άλλο φάουλ από τον Χαριτόπουλο. Δύο φάουλ μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με τον Πανελλήνιο να προηγείται. Εδώ βλέπετε τη φάση και πάλι με τον Πασκάλη να παίρνει τα βήματα εκεί. Χαριτόπουλος δεν έχει άλλη επιλογή. Τόμας, Τσαλδάρης, Πασκάλης, Μόρφης, Τόμας, 6 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Πανελλήνιο. Τόμας, μια απονενοημένη προσπάθεια εκεί, έρμπολ, αλλά τρύπος ο Μόρφης και κατάφερε να κλέψει την μπάλα από τα χέρια του Νικολάη Πάντιους. Αλλά έχουμε 24 δευτερόλεπτα βεβαίως, έχει ολοκληρωθεί η επίθεση του Πανελλήνιου. Αλλά δεν ακούμπησε πουθενά, έρμπολ ήταν. Και συγχρόνως δεν θεωρήθηκε η κατοχή, το rebound δεν έπεισε παίκτη του Άρη της μπάλας. Ουσιαστικά δεν υπήρξε rebound. Χάστλ. Wilkinson. Σήκωσε τώρα τον Καμερουνέζο. Μπούμτσε, μπούμτσε. Ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι για τον Πανελλήνιο. Χάστλ.
9 δευτερόλεπτα για τον Άρη. Περλ Κάστλ μπερδεύεται εκεί. Καλή άμυνα από τους παίκτες του Πανελληνίου. Τζόνσεν. Πλάτη στο καλάθι. Τόμας. Υπό την πίεση του Wilkinson έβγαλε την μπάλα. Τόμας, 6 δευτερόλεπτα. Κλέβει ο Σιγάλας. Κάστλ προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Τόμας θα χρεωθεί το φάουλ. Δεν είχε κι άλλη επιλογή. 5 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. 7-5 προηγεί το Πανελλήνιος. Αλλαγές για τον Άρη. Στακ. Και για τον Πανελλήνιο. Μπούμτσε Μπούμτσε. Θα πάρει τη θέση του Πασχάλη. Θα λέει κανείς ένας από τους το πολύτιμους παίκτες του Πανελλήνιου στη φετινή του προσπάθεια. Μπούμτσε Μπούμτσε. Άστοχο σου τριών πόντων από τον Νικόλαϊ Πάντιους. Ο Τζόνσεν πήρε εύκολα το rebound. Τόμας. Νευρικοί παίκτες του Άρη σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Μπούμτσε Μπούμτσε. Αντίπαλο τον Στακ. Βγάζει για τον Τζαλδάρη. 3 δευτερόλεπτα, 2 στο τέλος και πάλι ο Τζόνσεν. 5-9. Ο Τζόνσεν που έχει πετύχει τους 7 από τους 9 πόντους της ομάδας του. Κάστλ. Κάστλ πάντα, Πάντιους. Στακ. Σιγάλας. Πλάτη στο καλάθι εκεί, αποφεύγει τα μακριά χέρια του Μπούμτσε Μπούμτσε, αλλά το σουτ δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Τόμας. Για τον Μπούμτσε Μπούμτσε κάνει την κίνηση. Γκάζει για τον Τζόνσεν, σου τριών πόντων, αστοχή αυτή τη φορά. Από τα χέρια του Καμερουνέζου η μπάλα, εκτός αγωνιστικού χώρου. Και η επίθεση είναι για τον Άρη. Coach. Ο Άρης νομίζει, δίνει την εντύπωση έτσι πως μπήκε στο γήπεδο στο πρώτο εξάλεπτο, αυτό που βλέπουμε, 7 λεπτό, ότι θα κερδίσει σίγουρα το παιχνίδι, οτιδήποτε και να κάνει. Και έτσι οι παίκτες του έχουν επιδοθεί σε ατομικές και πολύ χαλαρές επιθέσεις, με αποτέλεσμα να έχουν πάρα πολύ χαμηλό σκορ. Και αυτό έχει αντίκτυπο οπωσδήποτε και στην άμυνα. Απ' την άλλη βλέπουμε ένα Πανελλήνιο να παίζει πάρα πολύ δυνατά, να εξαντλεί κάθε πιθανότητα και κάθε δυνατότητα που έχει. Και έτσι αυτή τη στιγμή είναι πάνω στο σκορ. Και φαίνεται ότι δυσκολεύει πάρα πολύ τον Άρη, ο οποίος, εάν θέλει να φανεί η ανωτεράτητα του, θα πρέπει να το δείξει μέσα στο γήπεδο και όχι να το πρέπει να βελτιώσει βεβαίως τα ποσοστά του. Καθώς το 1 στα 10 που έχει μέχρι στιγμής εντός παιδιάς, 0 στα 6 τρίποτα και 1 στα 4 τρίποτα. Σουτ απελπισίες καθώς ο χρόνος εξέπνε από τον Τζόνσεν. Αδράνεια προς στιγμή από τους παίκτες του Άρη. Συγκράτησαν τελικώς την μπάλα. Λοιπόν, Γκρουγκούρεβιτς και Πέτροβιτς ετοιμάζει ο Ματσόν. Wilkinson. Κάστλ και πάλι Wilkinson. Θα κάνει την κίνηση, airball. Wilkinson τρυπώνει τελικώς με διπλή προσπάθεια. 7-9. Δεν είναι επιθέσεις όμως αυτές για τον Άρη. Και αυτό το βλέπει ο Αντρέα Ματσόν και ζήτησε εσφεσμένα time-out. Επιστροφή και πάλι στο Αλεξάνδριο, κυρίες και κύριοι. 2:44 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Πανελλήνιος προηγείται με 9-7 του Άρη. Να δώσουμε το λόγο στον Νίκο Καραγιώργη. Καταρχήν. Ο Θανάσης Κουρτόπουλος έχει διακρίνει άγχος στην πλευρά του Άρη και αυτό ήταν κάτι το οποίο επεσήμανε στους παίκτες και λέει ότι θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Από εκεί και πέρα είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την εξαιρετική, όπως χαρακτήριζε, δουλειά που κάνουν οι παίκτες στην άμυνα. Όμως λέει δεν θα πρέπει, λέει, να δίνουμε εύκολα καλάθια στον Άρη, κάνοντας πεδαριώδη λάθη όπως νωρίτερα στο καλάθι που πέτυχε ο Wilkinson. Τόμας. Σε λίγο θα πάμε στο Γιάννη Νάτου. Τσαλδάρης. Μπούμτσε Μπούμτσε και πάλι Τσαλδάρης για τρεις. Αστοχή. Πέτροβιτς το rebound. Κάστλ. Σιγάλας. Βοηθά ο Στακ. Θα πάρει την μπάλα τώρα. Σουτ για τρεις. Είναι εύστοχος. Προβάδισμα στον Άρη. 19 από τον Ράιαν Στακ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στο Γιάννη Νάτου. Ναι, Γιάννη. Η άμυνα του Άρη είναι καλή σύμφωνα με τον Αντρέα Ματζόν. Από εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα στην επίθεση. Θέλει να δώσει οδηγίες για μεγαλύτερη ενεργητικότητα και περισσότερη, μεγαλύτερη προσέγγιση προς το καλάθι του Πανελληνίου. Αντρέα Ματζόν. Μόρφης μπερδεύτηκε, αλλά φάουλ από τον Στάκα, από ό,τι βλέπω.
καθώς υπήρξε εκεί παρέμβαση με το πόδι του. Γιάννη. Πρέπει να σημειώσουμε, αναφέραμε προηγουμένως τα προβλήματα που έχει ο Πανελλήνιος, αλλά σημαντικό πρόβλημα έχει και ο Άρης, καθώς ο Corey Brewer μπορεί να βρίσκεται στο ρόστερ του Άρη, αλλά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, παρά μόνο αν υπάρξει μέγιστη ανάγκη. Ο Αμερικανός και ενώ ο Μόρφης Αστοχής στην πρώτη ελεύθερη βολή, έχει πρόβλημα στο πόδι, δεν έχει καταφέρει να το ξεπεράσει, μια θλάση στους οπίσους Μυραίους και προφυλάσσεται από τον Αντρέα Ματζόν. Τσαμάτος πήρε τη θέση του Τσαλδά του Μόρφη στην πεντάδα του Πανελληνίου. Corey Brewer που έκανε ζέσταμα ωστόσο, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Κάστλ 10-10, 1-40 ακόμη για την πρώτη περίοδο. Πέτροβιτς. Φάουλ από τον Τόμας. Πάνω στον Βλάντιμιρ Πέτροβιτς. Εδώ και πάλι πάση βλέπετε τον Ιβάν Τόμας και το φάουλ. Οπότε ο Πέτροβιτς θα έχει δικαίωμα για βολές, καθώς ήταν το πέμπτο ομαδικό. Ετοιμάζεται και ο Μάικ Βίλκινσον να μπει στην πεντάδα του Άρη. 11-10 για τον Άρη. 1-35 ακόμη. Αλλαγές βλέπουμε όμως και από τον Πανελλήνιο. Σακελαρίου και Μόρφη. Ετοιμάζει ο Σκουρτόπουλος. Τόμας και Τσαλδάρης βγαίνουν. Ο Βίλκινσον πέρασε στην πεντάδα του Άρη, αντί του Ράιαν Στακ. Μόρφης. Πέτροβιτς προσπάθησε να κλέψει. Μπάλο όμως είναι και πάλι για τον Πανελλήνιο που έχει 15 δευτερόλεπτα να εκδηλώσει επίθεση. Σακελαρίου. Νέα δεύτερα ακόμη για τον Πανελλήνιο. Σακελαρίου πάντα για τον Μόρφη. Μπούμτσε, μπούμτσε. 0, τελείωσε ο χρόνος. Βεβαίως. Μπάλα ήταν στα χέρια του Καμερουνέζου, προτού αυτός την πετάξει προς το καλάθι του Άρη. Καλή άμυνα από τους παίκτες του Αντρέα Ματσόν σε αυτήν την επίθεση. Ένα λεπτό ακόμη για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Γκουργκούρεβιτς τώρα για τον Πέτροβιτς. Σιγάλας για τρεις, αστοχή. Rebound από τον Τζόνσεν. Χαμηλό το σκορ. Τζόνσεν σπάθησε, πετύχει το καλάθι, πήρε το φάουλ από τον Γκουργκούρεβιτς. Καλά δεν υπάρχει βεβαίως. Ο Τζόνσεν θα έχει δικαίωμα για βολές. Καμπερίδη στη θέση του Τέραλ Κάστλ, ενώ απομένουν 45 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Τζόνσεν που έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ομάδα του Άρη στην πρώτη περίοδο. Έχει πετύχει 8 από τους 11 πόντους της ομάδας του και 9 τώρα στους 12. 12-12 το σκορ. Καμπερίδης. Πανελλήνιος που θα έλεγε κανείς ότι έχει επιβάλει το ρυθμό του, έχει περιορίσει τον Άρη, αν όχι εγκλωβίσει με την πολύ καλή άμυνά του, όπως και τώρα. Μόρφης θα κλέψει, προτιμά σε μια ολοκληρωμένη επίθεση. 23 δευτερόλεπτα ακόμη απομένουν. Τα 16 είναι για τον Πανελλήνιο. Μόρφης. Τζόνσεν ψηλά. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Επίθεση και πάλι στο τέλος από τον Τζόνσεν. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Σιγάλας, 6 δευτερόλεπτα. Καμπερίδης. Πρέπει να γίνει το σουτ. Πέτροβιτς. Την εκπνοή και μετράει το καλάθι. Να πείστε το καλάθι από τον Βλάντιμιρ Πέτροβιτς με το τέλος της πρώτης περίοδου. 15-12 προηγεί το Άρης στο συν 3. Πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Άρης χωρίς να πιάσει μεγάλη απόδοση προηγείται του Πανελληνίου με 15-12.
σε αυτήν την πρώτη περίοδο. Coach, βλέπω βεβαίως και τα στατιστικά τα οποία είναι μέτρια έως άσχημα. Ο Άρης έχει εγκλωβιστεί και με τη δική του αδράνεια στο παιχνίδι του Πανελληνίου, ο οποίος παίζει πάρα πολύ κοντρόλ ο μπάσκετ. Ενώ βλέπουμε το τελευταίο καλάθι, πράγματι. Εδώ όμως πρέπει να επισημάνουμε. Μέσα στον χρόνο. Πρέπει να επισημάνουμε ότι ο πρώτος γύρος στο play-offs θα δώσει τελική τετράδα η οποία θα βγάλει τον πρωταθλητή, αλλά και πιθανότερα. Από εκεί θα, όχι και πιθανότερο, το σίγουρο είναι ότι από εκεί θα βγει και ο νικητή και ο τρίτος της Ευρωλίγκα. Διότι αν λάβουμε υπόψη μας, το δύο εγγυημένα συμβόλαια, ένα είναι το μόνιμο του Παναθηναϊκού και το δεύτερο το παίρνει ο Ολυμπιακός λόγω βαθμολογίας, τα εγγυημένα. Το τρίτο εγγυημένο, διότι αντίπαλος του είναι η ΑΕΚ. Ναι. Από την ΑΕΚ περιτέρει πάρα πολύ, το θεωρούμε δεδομένο. Το τρίτο συμβόλαιο το οποίο διεκδικούν οι υπόλοιπες ομάδες θα κριθεί μέσα στο γήπεδο. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή το ΜΕΜ Πανελλήνων να παίζει. Αυτό που πρέπει να παίξει, εκείνος που βλέπουμε να μην είναι αυτός που πρέπει, είναι ο Άρης, ο οποίος πρέπει να ανεβάσει πολύ την απόδοσή του και σε ενθουσιασμό, αλλά νομίζω και σε αποτελεσματικότητα, αν θέλει να περάσει τον πρώτο γύρο. Και από εκεί και πέρα, και από εκεί πέρα στους επόμενους δύο γύρους να είναι ο νικητής ενός από τους δύο, από τα ζευγάρια τα οποία από ό,τι φαίνεται λογικά θα παίξει με δεζαβαντάζ έδρας, για να πάρει το στήριο της Ευρωλίγκας. Μάλιστα. Καλά, όλα αυτά είναι επιθεωρητικής βάσης βεβαίως, γιατί τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Οπωσδήποτε. Πρώτη μια ομάδα από το 5-6-7 να αλλάξει αυτό και ακριβώς. Να πει αυτή άλλη μόνο. Λοιπόν, Νίκο. Δέκα δευτερόλεπτα ο Αργύρης Πεδουλάκης φώνασε τις οδηγίες προς τον συνεργάτη τον Δημήτρη Κουστίνη για να τις μεταφέρει στο Θανάση Κουρτόπουλο και αυτός τους παίκτες. Από εκεί πέρα ο προπονητής του Πανελληνίου, ο υπηρεσιακός, αν μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε σήμερα, η εκτελών χρέη προπονητή, έδωσε οδηγίες, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια που έχει καταβάλει η ομάδα του στα πρώτα 10 λεπτά της αναμέτρησης, κυρίως στην άμυνα. Είπε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν τους ίδιους ρυθμούς αμυντικά, ενώ έχει στήσει από τους περιφερειακούς να τροφοδοτήσουν με μεγαλύτερη συχνότητα τον Μπούμτσε Μπούμτσε, ο οποίος δεν έχει αναλάβει μέχρι τώρα επιθετικές προσπάθειες. Καμπερίδης χρεώθηκε με το φάουλ. Μια απόφαση που ξεσηκώνει διαμαρτυρίες. Σακελαρίου. Μπούμτσε Μπούμτσε, ψηλά για τον Τζόνσεν. Βλέπω τους παίκτες του Πανελληνίου πάντως κοιτάνε το ρολόι πάντα, προσπαθούν να εκδηλώσουν προς το τέλος του χρόνου που έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. Καμπερίδης. Γκουργούρεβιτς, Σάββας Καμπερίδης και πάλι για τον Κροάτη. Κάστλ, 6 δευτερόλεπτα για τον Άρη. Για τον Βίλκισον, από τα 5 μέτρα, αστοχή. Μάχη για το rebound, τελικώς η επίθεση είναι για τον Άρη, καθώς παλαβγήκε από τα χέρια του Τσαλδάρη. Εδώ βλέπετε και πάλι τη φάση, είναι καθαρή από τα χέρια του Τσαλδάρη, εκτός αγωνιστικού χώρου. Γκουργούρεβιτς, κάτω από το καλάθι, προσπαθεί με τη δύναμή του να υπερκαλύψει την ισομετρική διαφορά από τον Μπούμτσε Μπούμτσε. Κάστλ θα βγάλει για τον Πέτροβιτς, ο διατρής αστοχή, Γκουργούρεβιτς, πάλι από τον Μπούμτσε Μπούμτσε. Έξυπνα πήρε το φάουλ ο Γκουργούρεβιτς, εδώ βλέπετε. Πέτροβιτς, για τρεις και πάλι, εύστοχος, καλάθι και φάουλ. Από τον Αλέξη Τσαμάτο το φάουλ. Ό,τι καλύτερο για τον Βλάντιμιρ Πέτροβιτς και τον Άρη, που προηγείται με 18-12 για πρώτη φορά στο συνέξι από την αρχή του παιχνιδιού. Βλέπετε και πάλι το καλάθι από τον Βλάντιμιρ Πέτροβιτς, πρωταγωνιστής στο τέλος της πρώτης περίοδου και στις αρχές της δεύτερης. Ένα τετράποντο από τον Άρη, 19-12 στο συν 7 και Σακελαρίου τώρα για τον Πανελλήνιο. Τσαμάτος. Μπούμτσε Μπούμτσε και Σακελαρίου. Άργησε ο Κάστλ και χρεώνεται με το φάουλ. Άργησε να πάρει θέση ο Κάρλ Κάστλ. Ορθή απόφαση των διαιτητών. Μέτρησε και το καλάθι. 19-14 έχει γίνει. Για να δούμε εδώ και πάλι τη φάση. Βλέπετε πετάει την μπάλα και η μπάλα όντως
ήταν μια φάση που πιάστηκε στον ύπνο η άμυνα του Άρη. Γιατί ο Πανελλήνιος κάνει επιθέσεις μετά τα 18 δευτερόλεπτα, 20. Και άφησαν το κενό, το οποίο εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ καλά στο κελάρι. Μετά το τετράποντο του Άρη, ένα άμεσο τρίποντο από τον Πανελλήνιο. Γκρουγκούρεβιτς τώρα. Διαδοχικές κινήσεις, προσπαθεί να αποφύγει τον Μπούμτσε Μπούμτσε. Rebound και επιθετικό φάουλ. Ναι. Έχει να πόρει ο Ανδρέα Ματσόν. Γιάννη. Ο Ανδρέα Ματσόν, ο οποίος έχει αρκετά παράπονα, καθώς στην προηγουμένη περίπτωση ζήτησε φάουλ του Μπούμτσε Μπούμτσε πάνω στον Γκρηγούρεβιτς. Ενώ επαναφέρει στην πρώτη ευκαιρία τον Γιώργο Σιγάλα, ο οποίος ασφαλώς τόσο εμπειρός χρειάζεται στο απόψινο παιχνίδι. Τζόνσεν, αστοχή, Κάστλ θα πάρει το φάουλ από τον Τσαμάτο, αντιαθλητικό. Καταλογίζει ο Κορομιλάς. Το σημαίνει ότι θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Και η μπάλα βεβαίως θα είναι και πάλι στην κατοχή του Άρη. Από τον Κάστλ, ο οποίος είναι και από τους πιο εύστοχους παίκτες του Άρη, από τη γραμμή των βολών. Wilkinson και Γκρουγκούρεβιτς δέχονται τις οδηγίες. Και ο Τέρελ Κάστλ στις βολές. Από τους πιο σταθερούς παίκτες του Άρη στην φετινή περίοδο. 20-15. Ο Πανελλήνιος κάνει ένα λάθος στην επίθεση, ενώ θέλει να παίξει πολύ αργά. Συγχρόνως δεν κινεί, στα 15 δευτερόλεπτα που κρατάει την μπάλα, δεν κινεί την άμυνα του Άρη, ούτως ώστε να τους κουράσει. Και όταν ξεκινάει την επίθεση, ο Άρης έχει να παίξει με μια επίθεση η οποία είναι 6 δευτερόλεπτων. Άρα πάντοτε ο Πανελλήνιος θα αντιμετωπίσει δυνατή άμυνα. Και αυτό είναι πρόβλημα, γι' αυτό δεν μπορεί να ανεβάσει και το σκορ. Δεν ξέρω και αν το συμφέρει βεβαίως. Το συμφέρει να έχει χαμηλό σκορ. Αλλά το δικό του σκορ να ανεβάσει. Δεν τον συμφέρει να κάνει επιθέσεις 5 και 6 δευτερόλεπτων, διότι στα 15 δευτερόλεπτα κρατάει την μπάλα. Είναι τελείως ακίνδυνος και η άμυνα του Άριος δεν κινείται, δεν αλλάζει να κάνει το λάθος. Wilkinson έχασε όμως την μπάλα τώρα σε αυτή την επίθεση από την άμυνα των παικτών του Πανελληνίου, Σακελαρίου. Βλέπετε, περιμένει πάντα ο playmaker. Παίκτης που οργανώνει την επίθεση του Πανελληνίου. Έχουν περάσει 15 δευτερόλεπτα και δεν ξεκινήσαν. 8, το σούτ για 3 είναι εύστοχο αυτή τη φορά από τον Δημήτρη Τσαλδάρη. 21-18. Ετοιμαζόταν μάλιστα ο Τόμας να περάσει τη θέση του Τσαλδάρη, αλλά ξανακάθισε στον πάγκο μετά το εύστοχο τρίποντο. Ο Καμπερίδης απαντά. 23-18. Το συν 5 Άρης, 6-16 ακόμη. Για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σακελαρίου. Για τον Τσαμάτο. Τσαλδάρης. 8 δευτερόλεπτα. 7. Το ίδιο γνώριμο σκηνικό. Τζόνσεν, Τσαμάτος. 4-3. Τσαμάτος βραχυκυκλώνεται. Τσαλδάρης και πάλι για 3. Άστοχος αυτή τη φορά. Αλλά ανανέωσε τις επίθεσεις για τον Πανελλήνιο. Αδράνησαν ψηλή του Άρη εκεί. Σακελαρίου. Πάθησε να κλέψει ο Σιγάλας. Σακελαρίου πάντα. Μπούμτσε, Μπούμτσε. Τσαλδάρης. Για τον Τσαμάτο. Αστοχή, Γκρουγκούρεβιτς. Κανονικά διώξει την μπάλα, αλλά αυτή κατέληξε και πάλι σε χέρια παικτών του Πανελληνίου. Σακελαρίου. Τρίτη επίθεση. Για δύο. Αστοχή. Νέα πόλη rebound και φάουλ. Από τον Γκρουγκούρεβι, από τον Wilkinson. Η αδράνεια των παιχνών του Άρη στα rebound, ενώ ο Wilkinson αποσύρεται από το παιχνίδι και στη θέση του μπαίνει ο Ryan Stack. Βλέπετε και πάλι τη φάση εδώ, την τελευταία. Σακελαρίου. Σαλδάρης. Σακελαρίου. Μπούμτσε, Μπούμτσε. Θυμάζεται και ο Τσόφης για τον Πανελλήνιο. Τζόνσεν. Εύστοχος. Μετά από 5 επιθέσεις κάποια στιγμή. Θα έπαιρνε και το καλάθι για τον Πανελλήνιο. 23-20. Ματσόν διαμαρτύρεται εκεί στην γραμματεία.
Προφανώς για τον χρόνο που θεώρησε ότι εξέπνευσε. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Όχι μόνο για αυτό, διαμαρτύρεται και για βήματα στις προηγούμενη επίθεση του Πανελληνίου. Μια παράβαση η οποία δεν καταλογίστηκε, σύμφωνα με τον Ιταλό. Γύρισε προς τον κομισέρο του αγώνα, τον κύριο Παναγιώτη Μπακάλι, και του εξέφρασε τα παράπονα. Δεν μπορεί να μιλήσει στους ίδιους διαιτητές την ώρα που παίζει το παιχνίδι. Τσαμάτος χρεώθηκε με το τρίτο του φάουλ. Και οι δύο ομάδες στη γραμμή. Ο Τόμας στη θέση του Τσαμάτου. Έχουν και οι δύο ομάδες από τέσσερα ομαδικά, οπότε στο επόμενο φάουλ όντως θα έχουν δικαίωμα για βολές. Καπερίδης. Πολύ χαμηλό σκορ, 23-20. Πέτροβιτς. Σιγάλας για τον Καπερίδη. Μπερδεύτηκε εκεί, 4 δευτερόλεπτα. Καπερίδης πέταξε ουσιαστικά την μπάλα στο ταμπλό. Φάουλ όμως από τον Μπούμτσε Μπούμτσε πάνω στον Γκρουγκούρεβιτς. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Και πάλι εδώ η φάση. Καπερίδης. Και έχουμε αλλαγές τώρα για τον Πανελλήνιο. Στη θέση του ο Πασχάλης. Του Μπούμτσε Μπούμτσε. Ενώ ο Κροάτης θα έχει δικαίωμα για βολές. Ο Άντε Γκρουγκούροβιτς. Μάζεψε 3 rebound. Πετυχαίνει και τον πρώτο πόντο του στο παιχνίδι, 24-20. Και τον Άρη που είχε αποκτήσει ένα μικρό προβάδισμα μέχρι και 7 πόντους στις αρχές της δεύτερης περίοδου. 25-20 τώρα. Τον Άρη που εξακολουθεί πάντως να έχει άσχημα ποσοστά ευστοχίας, 6 στα 21 σούτ εντός παιδιάς. Τσαλδάρης για τον Τόμας. Φάουλ από τον Καπερίδη. Νικολάη Πάντιους ετοιμάζεται να περάσει την πεντάδα του Άρη. Πέτροβιτς αποσύρεται, ο Ιβάν Τόμας θα έχει δικαίωμα για βολές. Σε 5-20 παραμένει. Σε 25-21 στο συν 4 ο Άρης. Καμπερίδης για το Σιγάλα. Πάντιους. Καμπερίδης. Πάντιους. Κίνηση από το Ρώσο, 27-21. Με 5 πόντους στο παιχνίδι. Ήταν το δεύτερο καλάθι μετά το τρίποντο στην αρχή του παιχνιδιού. Φάουλ. Εκτός φάσης από τον Νικολάη Πάντους πάνω στο Τζαλδάρι. Και ο γκάρ του Πανελλήνιου θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Να δούμε και πάλι εδώ τη φάση. Στην άκρη όσο προλάβαμε να δούμε. Τσαλδάρης μειώνει, 27-22. Και 23 τώρα. Καμπερίδης. Πανελλήνιος στο ίδιο γνώριμο σκηνικό. Με αργές επιθέσεις. Προσπαθεί να περιορίσει τον Άρη, να κρατήσει χαμηλό το σκορ. Μέχρι στιγμής το έχει καταφέρει. Στακ για δύο. Φάουλ από τον Τσόπι. Γιάννη. Υπάρχει μια ένταση, είναι αλήθεια, εδώ στον πάγκο του Άρη, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με μια δυσπιστία απέναντι στα διαιτητικά σφυρίγματα. Από εκεί και πέρα οφείλω να πω ότι υπάρχει και ένα συγκεκριμένο παιχνίδι στρατηγικής απέναντι στους διαιτητές. Αυτά είναι τα play-off. Και οι προπονητές γνωρίζουν ότι παίζουν και αυτοί από τον πάγκο. Στο σύν 6 ο Άρης με 29-23 με τις εύστοχες βολές από τον Ryan Stack που έχει πετύχει 7 πόντους. Είναι αλάνθαστος μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. 4 στις 4 βολές και ένα εύστοχο τρίποντο. Σακελαρίου για τον Τσαλδάρη.
Αστοχή αυτή τη φορά, Καμπερίδη στο ριμπάμπ. Τρία λεπτά ακόμη για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάντιους. Στακ. Καμπερίδης. Παίρνει θέση ο Γουίλκισον, θα πάρει το φάουλ από τον Πασχάλη. Είναι το δεύτερο. Έτσι ο Αμερικανός θα έχει δικαίωμα για βολές. Διαμαρτύρεται ο Σκουρτόπουλος. Θα ρίξει τον αγώνα τον Τζόνσεν. Γιάννη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στα τελευταία λεπτά ο Αντρέα Ματζόν χρησιμοποιεί ως playmaker τον Σάβα Καμπερίδη. Είναι ένα στοιχείο το οποίο αξίζει να προσέξουμε και αυτό γιατί ο Άρης αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεύτερο άσο σε όλη τη χρονιά. Ο Τερέλ Κάσλ κουβαλάει αυτόν τον ρόλο, αυτή την ευθύνη πάνω του. Αλλά φαίνεται ότι δεν μπορεί βέβαια να ανταπεξέλθει μόνος του μέχρι το τέλος της χρονιάς και ιδιαίτερα στα play-off που η ένταση είναι πολύ μεγάλη. Ο Ματζόν δοκίμασε τον Καμπερίδη στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περίοδου με τον Ηρακλή. Είδε ότι μπορεί να διαδραματίσει αυτό το ρόλο, ούτως ή άλλως και παλιότερα στη Μέντε έχει αγωνιστεί ως playmaker και σήμερα του δίνει χρόνο συμμετοχής στον έσο. Καμπερίδης τρύπωσε και πήρε το επιθετικό rebound μετά την άστοχη δεύτερη βολή του Γουίλκισον. Κερδίζει την κατοχή. Εδώ και πάλι πάση από τα χέρια του Πασχάλη. Μπάλα εκτός γηπέδου, έτσι ο Άρης θα έχει δικαίωμα να εκδηλώσει μία ακόμη επίθεση. Σιγάλας για τον Γουίλκισον, από τα 5 μέτρα το σούτ, αστοχή. Εύκολα το rebound ο Πασχάλης για τον Τόμας Σακελαρίου. Τόμας και πάλι. Στο συν 7 ο Άρης. Τόμας για τον Πασχάλη. Τζόνσεν. Πασχάλης και πάλι. Δύσκολη προσπάθεια εκεί, σιγάλα στο rebound, διακοπή. Καθώς έχει χτυπήσει ο Πασχάλης στο πρόσωπο. Για να δούμε εδώ και πάλι τη φάση. Δεν ξέρω τώρα, κάπου ενδεχομένως τα χτύπησε. Το πρόσωπο του κρατάει, αλλά τουλάχιστον στην επανάληψη δεν φάνηκε να χτυπάει ο Στακ, έστω και άθελα του βεβαίως. Πασχάλη. Όχι, άμα χτύπησε στο προτιταμένο χέρι του Σιγκάλα. Ο Στάκ ήταν καθαρά ψηλά τα χέρια του, δεν έκανε καμιά έπαφη. Εδώ βλέπετε τα ποσοστά ευστοχίας των δύο ομάδων. Τα στα 23 για τον Άρη, τα στα 22 για τον Παγκλίνιο. Ενδεικτικό της εικόνας του αγώνα μέχρι στιγμής. 2 και 23 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Νευρικές οι δύο ομάδες παρουσιάζονται. Κυρίως ο Άρης βεβαίως, καθώς ο Πανελλήνιος είπαμε ότι ταλανίζεται και από τις απουσίες. Όμορφη φάση εδώ για τον Άρη με τον Καμπερίδη να εκμεταλλεύεται την assist του Γιώργου Σιγάλα. 32-23 στο σύν 9 για πρώτη φορά ο Άρης στο παιχνίδι. Τόμας. Τζόνσεν. Μπούμτσε, μπούμτσε. Πλάτη στο καλάθι τον Στακ, αστοχή. Ο Αμερικανός του Άρη τελικά συγκρατεί την μπάλα. Σκουρτόπουλου ζητά time out για λογαριασμό του Πανελληνίου. 1 και 37 ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Πάντιος. Καμπερίδης. Ετοιμάζεται και ο Ορφανός. Πάντιος. Φάουλ από τον Τσαλδάρη. Εδώ και πάλι το φάουλ του Τσαλδάρη πάνω στον Νικολάη Πάντιους. Time out που ζήτησε ο Σκουρτόπουλος. Πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή και πάλι στο Αλεξάνδριο, κυρίες και κύριοι. Ο Άρης κατάφερε να αποκτήσει ένα προβάδισμα 9 πόντων. 32-23 προς το τέλος πρώτου ημιχρόνου. 1 και 26 από μένα, βασικά για να τελειώσει. Προηγουμένως ο Αργύρης Πεδουλάκης από την πρώτη σειρά των επισήμων έδινε τις εντολές του συνεργάτη του, τον Θανάση Σκουρτόπουλο, μέσω κινητού τηλεφώνου. Και από εκεί πέρα ο Σκουρτόπουλος προφανώς μετέφερε τις οδηγίες του Πεδουλάκη στους παίκτες, έτσι δεν είναι, Νίκο? Πραγματικά, και εκεί που φαίνεται να είναι οι οδηγίες του προπονητή, του τιμωρημένου προπονητή του Πανελλήνου, είναι στον επιθετικό τομέα, καθώς η ομάδα του δεν είναι και τόσο παραγωγική, ειδικά στα τελευταία λεπτά. Γι' αυτό και ο Άρης και καταφέρει να πάρει αυτή τη διαφορά των 9 πόντων, η οποία μπορεί τώρα να αυξηθεί όπως και γίνεται. Γι' αυτό και έχει ζητήσει από τους περιφερειακούς, από τον Τόμας αλλά και από τον Σακελαρίο κυρίως, να πασάρουν την μπάλα μέσα στη ρακέτα στον Μπούμτσε Μπούμτσε, ο οποίος δεν έχει φανεί, έχει περάσει παρατήρητος μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Αλλά να αναλάβει και οι πρωτοβουλίες ο Μπρίτον Τζόνσεν, ο οποίος έχει ξεκινήσει τα τελευταία λεπτά.
Φαντάζομαι τα πρώτα χαμόγελα έσκασαν στον Αντρέα Ματσόν, έτσι Γιάννη. Όχι Δημητρή, η αλήθεια είναι ότι ο Ιταλός πιστεύει ότι έχει πολύ δρόμο ακόμη το παιχνίδι, γι' αυτό και έστειλε τους παίκτες του να παίξουν, ουσιαστικά να απομονώνουν έναν παίκτη στην επίθεση για να παίζει ένας με έναν και βέβαια να έχει και την επιλογή των φάουλ. Δείχνει ιδιαίτερα ικανοποιημένος όταν οι παίκτες του παίρνουν φάουλ καθώς πηγαίνουν στη γραμμή των ελευθέρων βόλων. Ξεκολουθούν να κάνουν κακές επιλογές οι παίκτες του Πανελληνίου στην επίθεση. 34-23 στο συν 11 ο Άρης Wilkinson. Για το Σιγάλα, ορφανός για τρεις, εύστοχος, 37-23, να λοιπόν που ο Άρης καταφέρνει έστω και με αυτές τις συνθήκες, χωρίς να πιάσει υψηλή απόδοση, να αποκτήσει μια διαφορά 14 πόντων, ενώ απομένουν 32 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Σακελαρίου για τον Τζαλδάρη, Τόμας, Μπούμτσε Μπούμτσε, τα δευτερόλεπτα ακόμη για τον Πανελλήνιο. Σακελαρίου, Τόμας για τρεις, αστοχή. Μπάλα είναι για τον Άρη που έχει 19 δευτερόλεπτα όλα στη διάθεσή του. Time out ζήτησε ο Αντρέα Ματσόν για την καλύτερη δυνατή επίθεση της ομάδας του. Πάμε για να δούμε. 19 δευτερόλεπτα και 10 δέκατα απομένουν για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης κατάφερε να πάρει στο τέλος του πρώτου ημίχρονου, του δευτέρου δεκαλέπτου, μια διαφορά 14 πόντων, 37-23 και έχει και την επίθεση όλη. Καλή επίθεση ζήτησε ο Σκουρτόπουλος και όχι φάουλ. Σιγάλας, καλή άμυνα βεβαίως, όχι φάουλ. Λοιπόν, ορφανός για το Σιγάλα. Πέτροβιτς, 5 δευτερόλεπτα, 4. Βλάντιμιρ Πέτροβιτς τελικά για τον Ράιαν Στακ. Αστόχησε. 37-23, αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε ξανά στην Αθήνα. Εδώ βλέπετε το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, 14 πόντους διαφορά. Σε λίγο και πάλι μαζί, ενώ εσείς βλέπετε εδώ και τα ζευγάρια που διασταυρώνται στην πρώτη φάση των play-offs. Παναθηναϊκός Πανιώνιος, το Άρης Πανελλήνιος που παρακολουθείτε, Ολυμπιακός ΑΕΚ, το παιχνίδι που θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε από τη Νέα Ελληνική Τηλεόραση στις 7 και το τέταρτο ζευγάρι Μαρούσι ΠΑΟΚ. Αυτά λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο συνέβησαν στο Αλεξάνδριο. Πάμε στην Αθήνα σε λίγα λεπτά και πάλι επιστροφή για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστροφή και πάλι κυρίες και κύριοι στο Αλεξάνδριο. Εδώ βλέπετε την εικόνα του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο με αριθμούς 37-23. Μια διαφορά που κατάφερε να αποσπάσει ο Άρης στο τέλος του πρώτου ημίχρονου χωρίς να πιάσει ψηλά στάνταρ απόδοση. Έτσι, coach. Θα επαναλάβω αυτό το οποίο, είπα στην αρχή. Νομίζω στο μυαλό μου ότι ισχύει ακόμη, και, ακόμη περισσότερο. Πιστεύω ότι ο Πεδουλάκης αγοράζει σε αυτό το παιχνίδι, έχοντας έξω τον Μολαγουμόροβιτς. Πιστεύει ότι σε αυτή την πολύ δύσκολη σειρά των αγώνων, το οποίο είναι Δευτέρα, Τρίτη, Σαββάτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα απεξέλθουν οι παίκτες. Δεν λέω ότι κατέβηκε για να χάσει, αλλά δεν κατέβηκε για... Το δείχνει και ο τρόπος χρησιμοποίηση των παιχτών, ο τρόπος του αγώνα, κοιτάζει να μην κουράσει την ομάδα και αγοράζει οπωσδήποτε και γράφει ό,τι αφορά τον, Άρη. Πολλά περισσότερα σε λίγο, coach. Πάμε στην Αθήνα για ένα τελευταίο διαφημιστικό πριν από το δεύτερο ημίχρονο. Ελάχιστα δευτερόλεπτα από την έναρξη του δευτέρου ημίχρονου. Η πρώτη επίθεση είναι βεβαίως για τον Πανελλήνιο. Τζόνσεν. Μόρφης για τρεις. Είναι εύστοχος. 37-26. Από το εύστοχο τρίποντο του Βαγγέλη Μόρφη στο συν 11 ο Άρης. Πεντάδα ήταν αυτή που άρχισε και το πρώτο ημίχρονο για τον Άρη αλλά και για τον Πανελλήνιο χωρίς αλλαγές. Πάντιους απάντησε 39-26. Μόρφης. Τόμας. Σκάλης για τον Μόρφη και πάλι. Τζόνσεν, Τόμας, 7 δευτερόλεπτα για 3. Άστοχος. Σιγάλα στο rebound για τον Πάντιους. Ο Άρης προσπαθεί να τρέξει. Πανελλήνιος να φρενάρει αντιθέτως. Το φάουλ από τον Τζολδάρη πάνω στον Πάντιους. Το δεύτερο. Ο λόγος στον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο. Και ο Σκουρτόπουλος είναι έξω φρενών με τον Τόμας και με την επιλογή του νωρίτερα να σουτάρει το σουτ αυτό το βεβαιασμένο τριών πόντων. Έβαλε τις φωνές στον Κροάτη μάλιστα πριν από λίγο. Κάστλ δίστασε εκεί για τρεις. Στακ. Wilkinson,
Αστοχή. Δεύτερη προσπάθεια. Τόμα στο rebound. Τόμας πάντα για τον Τζαλδάρη. Αργή επίθεση όπως πάντα. Τόμας. Τζόνσεν. Τζαλδάρη στα 3 δευτερόλεπτα η επίθεση του Πανελληνίου. Εύκολα το rebound ο Γιώργος Σιγάλας. Επιπτόντως έχει μαζέψει 4 rebound. Πάντιους. Κάστλ. Βοήθεια από τον Στακ, double team από τους παίκτες του Πανελληνίου. Στακ, αστοχή. Θετικό rebound από τον Mike Wilkinson. 41-26, στο συν 15 ο Άρης. Υπάρχει μια συντριπτική υπεροχή της ομάδας του Άρη στα rebound. 22-15. Τζόνσεν. Αλλοιώνεται το σούτα από τον Wilkinson. Κάστλ. Σιγάλας, ενώ σηκώνει το μπούμτσε μπούμτσε ο Σκουρτόπουλος. Κάστλ. Από τα χέρια του Τέρελ Κάστλ μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, καθώς ο Ράια Στακ δεν τη συγκράτησε. Τώρα θα γίνει αλλαγή, ο Καμερουνέζος στη θέση του Πασκάλη. Νίκο. Σε αυτός της αλλαγής του Πασκάλη είναι η ολιγορία στην προηγούμενη φάση όπου ο Mike Wilkinson πήρε το επιθετικό rebound και σκόραρε 2 πόντους για τον Άρη. Μόρφης για τον Τόμας. Μπούμτσε μπούμτσε, νέο λάθος. Από τα χέρια του Σιγάλα στον Τέρελ Κάστλ. Καμερουνέζος που είναι εκτός ρυθμού στο σημερινό παιχνίδι. Wilkinson για τον Πάντιους, assist. Καλάθι. 43-26, ίσως έγινε και φάουλ εκεί πάνω στο Ρώσο. Πάντως ένα χαρακτηριστικό του παιχνιδιού, Δημήτρη, νομίζω ότι είναι ότι ο Κάστλ δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια. Είτε 2 πόντων είτε 3. Είναι, αυτό ακριβώς. Θα έλεγα πρωτοφανές για τον Κάστλ. Έχει 2 πόντους με 2 βολές. Τζόνσεν για 3, αστοχή. Rebound από τον Mike Wilkinson. Κάστλ. Σκουρτόπουλος ζητάει time out. Την πρώτη ευκαιρία θα το πάρει. Πάντιους και εκμεταλλεύεται και την υψομετρική διαφορά του με τον Τζαλδάρη, αλλά και την αλτικότητα, την εκρηκτικότητα που διαθέτει έναντι του παίκτη του Πανελληνίου και κατεβαίνει χαμηλά. Ο Σκουρτόπουλος ζήτησε τα ημάτου και το παίρνει τώρα. 43-26, 6-25 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Διαφημίσεις. Εδώ βλέπετε το φωτεινό πίνακα, 43-26 και 6-25 ενώ απομένουν για το τέλος της περίοδου. Αποσύρονται οι cheerleaders του Άρη από το παρκέ. Να δώσουμε το λόγο στους δύο συναδέλφους, καταρχήν στον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο. Αρκετά εκνευρισμένος ο Θανάσης Κουρτόπουλος, για πρώτη φορά μάλιστα τόσο στο παιχνίδι, και ο λόγος είναι η άμυνα που δεν παίζουν οι παίκτες του. Παίξτε επιτέλους άμυνα και ξεχάστε ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, είπε απευθυνόμενος παίκτες του τεχνικός του Πανελληνίου. Σε ό,τι αφορά την επίθεση, έχει συζητήσει από τον Τζόνσεν να επιχειρήσει να αναλάβει πρωτοβουλίες, γιατί μέχρι τώρα δείχνει κάπως άτολμος ο Αμερικανός μετά το πολύ καλό ξεκίνημά του. Ενώ έχει συζητήσει και από τον Μπούμτσε Μπούμτσε να ζητήσει την μπάλα από τους φερφιαρχούς για να την πάρει, γιατί κάτι δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Πάντιος είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής με 13 πόντους και 4 στις 4 βολές. Γιάννη. Ο Αντρέα Ματζόν έδειξε τρόπους διάσπασης ζώνης, ενώ από εκεί πέρα άλλαξε το μαρκάρισμα πάνω στον Μπούμτσε Μπούμτσε, αναθέτοντας τον Καμερουνέζο στον Mike Wilkinson. Τόμας. Μπούμτσε Μπούμτσε για τον Τόμας και πάλι 8 δευτερόλεπτα. Τσαλδάρης. 4, 3, 2, 1. Από τα 8 μέτρα το σούτ 3 πόντων του Ιβάν Τόμας. Πάντιου συγκρατεί την μπάλα. Οι αργές επιθέσεις δεν αποδίδουν πάντα, έτσι κότσο. Είναι δύσκολο να αποδώσουν, το είπαμε, γιατί βρίσκουν προετοιμασμένη άμυνα. Σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα είναι δύσκολο να αναγκάσει την άμυνα να κάνει λάθος. Αναγκαστικά σουτάρεις πάνω σε δυνατή άμυνα. Από τα πόδια του Μπούμτσε Μπούμτσε η μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ η έκφραση απορία στο πρόσωπο του Καμερουνέζου. Για να ξαναδούμε τη φάση. Κάστλ. Ναι και όχι εκεί. Η επίθεση δόθηκε στον Άρη. Σιγάλας για τον Κάστλ. Προσπάθησε να κλέψει την μπάλα ανεπιτυχώς ο Σακελαρίου. Σουτ για 3 από τον Τέρελ Κάστλ. Το πρώτο σουτ. Είναι το πρώτο σουτ που επιχείρησε στο σημερινό παιχνίδι. Για τρίποντο και μάλιστα με
όχι τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. 48-26. Διαφορά στη μέγιστη τιμή της, στο σύν 22. Σαλδάρης. Πάθησε να κλέψει ο Σιγάλας, κρεώθηκε με φάουλ όμως. Απόφαση που αποδέχεται και ακούτε το χειροκρότημα του κοινού. Όχι μόνο ο Σιγάλας, αλλά και όλοι οι παίκτες αποδέχονται τις υποδείξεις και είναι προς τιμήν τους, καμία διαμαρτυρία. Γιατί σκεφτείτε με την δυσπιστία που έχει ο κάθε οπαδός, αν αυτό τον βοηθούσε και η διαμαρτυρία του παίκτου. Είναι προς τιμήν των παίκτων. Βεβαίως έχουμε μια πολύ καλή διευθυνσία. Ετοιμάζεται να ρίξει για πρώτη φορά στο παιχνίδι τον Καταρτζή ο Σκουρτόπουλος. Σούτια 3 ο Σακελαρίου, απαντά. 48-29. Προσπαθεί να μαζέψει τη διαφορά ο Πανελλήνιος. Από το ίδιο σημείο δύο τρίποντα. Πάντιους για τον Κάστλ. Στα εκκίνηση ο Πέρελ Κάστλ. Σιγάλας θα πάρει το φάουλ έξυπνα από τον Τζόνσεν. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Καταρτζής για πρώτη φορά στο παιχνίδι θα πάρει τη θέση του Σαλδάρη. Εδώ βλέπετε το φάουλ του Τζόνσεν. Κορυφαίος του Πανελληνίου μέχρι στιγμής. Ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα. Στη συνέχεια βεβαίως, όπως λέμε, κάθισε και αυτός. Όπως και όλη η ομάδα του Πανελληνίου. Κρουγκούρεβιτς. Πάντιους. Για δύο. Είναι εύστοχος. Ζεστός ο Ρώσος. Ανέβηκε προοδευτικά, θα έλεγε κανείς, η απόδοσή του. Πάντιους που έφτασε τους 15. Μπούμτσε, μπούμτσε. Καταρτζής. Τζόνσεν. Μπούμτσε, μπούμτσε. Σακελαρίου. 5 δευτερόλεπτα. Κλέβει ο Γουίλκινσον. Γκουργκούρεβιτς για τον Πάντιους. Έχουν επιστρέψει όμως παίκτες του Πανελληνίου. Σιγάλας. Τα εκκίνηση, εκεί θα πάρει την μπάλα ο Γκουργκούρεβιτς. Τρυφογυρίζει για να αποφύγει εντυπωσιακή ενέργεια του Κροάτη. Πώς απέφυγε με την ταχύτητά του τον Μπούμτσε Μπούμτσε. Έχει μεγάλη επαφή με το παλάτι ο παίκτης του Άρη. Άλλωστε, το έδειξε και άλλη φορά. Έχει μεγάλη ευστοχία. Παίζει βέβαια λίγο χαλαρά και δεν τον υπολογίζουν, αλλά είναι πάρα πολύ εύστροφος. Είναι πολύ έμπειρος. Και νομίζω είναι ένα καλό εργαλείο για τον Άρη, θα το βοηθήσει πάρα πολύ. Σακελάριο αστόχησε ένα ακόμη rebound από τον Μάικλ Γουίλκινσον και έτσι είναι και μόλις 1.99 ο Γκουργκούρεβιτς για τη θέση που αγωνίζεται. Θεωρείται κοντός. Αλλά είπαμε ότι... ο Γουίλκινσον πήρε το φάουλ. Καλή κίνηση, καλή διάσπαση αυτή. Είδαμε ο Άρη στη ζώνη απέναντι να κινείται πάρα πολύ καλά στις τελευταίες τρεις επιθέσεις. Γύρισε την μπάλα, βρήκε εύκολα σουτ. Βρήκε εύκολα σπάσεις κοντά στο καλάθι με την κίνηση των παιχτών. Απέναντι στον Πανελλήνιο συνεχίζει αυτό το ράθιμο, θα έλεγα, στην, το οποίο μεταφέρθηκε αυτή τη στιγμή και στην άμυνα. Μέχρι τώρα το είχαμε στην επίθεση. Βέβαια. Αυτό το στυλ έχει παραστήρει πλέον τους παίκτες. Και αμυντικά δεν έχουν ενθουσιασμό, δεν έχουν πιστεύω. Πιστεύω ότι έχουν ήδη παραδοθεί και περιμένουν πώς θα τελειώσει το παιχνίδι. 53-29, 3-9 πριν από το τέλος. Ακούμε και κάποια φωνήματα εκεί. Το όνομα του Μουλαουμέροβιτς, ο οποίος κάθεται με πολιτικά στον πάγκο του Πανελληνίου. Νίκο. Χαμογέλασε νωρίτερα και έβαλε το χέρι του στο αυτί του, ζητώντας από τους φίλους του Άρη να φωνάξουν πιο δυνατά το παρατσούκλι αυτό που του είχε αποδοθεί από πέρσι, πάνω από τα χρόνια της θητείας του στον ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο, εντάξει, φόρτωσε συνολικά το καλάθι του Άρη φέτος 50 πόντους στις δύο αναμετρήσεις. Ουσιαστικά ήταν ο παίκτης που καθοδήγησε την ομάδα του στις δύο νίκες επί του Άρη στην κανονική περίοδο. Αλλά είπαμε, διαφορετική υπόθεση είναι τα play-offs. 54-29, το παιχνίδι εξελίσσεται σε περίπατο του Άρη. Λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, αποθεώνεται ο Γιώργος Σιγάλας που θα δώσει τη θέση του στον Σάβα Καμπερίδη. Όσον αφορά το Μουλαουμέρη, μπορούμε να πούμε ότι την Τετάρτη πιθανότητα θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα αλλάξει όχι μόνο τις ισορροπίες αλλά και τη μορφή του αγώνα. Διότι ο Πανελλήνιος δεν είναι αυτή η ομάδα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Η ομάδα της Τετάρτης θα είναι πολύ διαφορετική, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, θα είναι πολύ διαφορετική σε αγωνιστικότητα, πολύ διαφορετική σε προσπάθεια και πολύ διαφορετική πιστεύω σε σύνθεση. Ο Τζόνσεν και ο Μπούτζα, όπως επίσης εάν παίξει ο Μουλαουμέρη, θα είναι παίκτες οι οποίοι δύσκολα θα αντικαταστήσουν την Τετάρτη. Έτσι. Διότι ο Πανελλήνιος
έτσι πως δείχνει αυτή τη στιγμή, θέλει να πιστεύει ότι μπορεί να χτυπήσει το παιχνίδι της Τετάρτης και να ζήσει τη Θεσσαλονίκη το Σαββάτο να τα παίξει όλο για όλα. Βεβαίως θα εξαρτηθεί και από την απόδοση του Άρη και από τη διάθεση που θα έχει και η ομάδα του Άρη, πώς θα παραταθεί την Τετάρτη στον Πανίδη. Ο Γκρουγκούρεβιτς μάζεψε το rebound μετά την άστοχη δεύτερη βολή. 54-30 το σκορ. Πάντιους θα πει μέσα στο καλάθι. Γκρουγκούρεβιτς εκεί γλίστρισε η μπάλα από τα χέρια του. Σακελαρίου για το Μόρφη. Τζόνσεν. Αστοχή. Γκρουγκούρεβιτς το rebound. Πάσα ευνηδιασμού δυνατή. Δεν συγκράτησε ο Νικολάη Πάντιους. Χειροκροτήματα από την κερκίδα για τις τελευταίες επιλογές των παίκτων του Άρη. Ανεξάρτητα από το αν είναι πάντα αποτελεσματικές. Σακελαρίου, Μόρφης, Πασχάλης. Από την πίεση του Καριτόπουλου, Πασχάλης θα φτάσει μέχρι το καλάθι. Ένα ακόμη rebound από τον Γκρουγκούρεβιτς. Καμπερίδης, Χαριτόπουλος. Καμπερίδης βγάζει για τον Πάντιους και αυτούς για τον Τέρελ Κάστλ. Πάντιους, 8 δευτερόλεπτα, Κάστλ αστοχή. Τζόνσεν, Σακελαρίου, 1 και 28 ακόμη. Προσπαθεί να πιάσει τον ύπνο και τα καταφέρνει την άμυνα του Άρη, 54-32. Στο σύν 22 Άρης. Τον Ελλήνιος που στην τρίτη περίοδο έχει πετύχει μέχρι στιγμής 9 πόντους. Κάστλ. Χαριτόπουλος. Κακή πάσα για τον Νικολάη Πάντιους. Στα 58 δεύτερα πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Εδώ βλέπετε και τα λάθη, 7 και για τις δύο ομάδες. Δεν έχουν κάνει πολλά λάθη συγκριτικά με τους μέσους όρους τους. Βοηθάει και ο ρυθμός του παιχνιδιού που είναι πάρα πολύ αργός και πολύ κοντρολαρισμένος. Σακελαρίου, Τζόνσεν, σουτάρει για τρεις. Αστοχή, Γκρουγκούρεβιτς, ένα ακόμη rebound. Το έβδομο. Είναι ο κορυφαίος rebounder του σημερινού παιχνιδιού. Μαζί με τον Wilkinson. Κάστλ. Γκρουγκούρεβιτς, Πάντιους. Σκενάριο Κροάτης, θα πάρει τώρα την μπάλα, θα βγάλει για τον Κάστλ για τρεις, την εκνοή αστοχή. Τζόνσεν το rebound. Μόρφης, 10 δεύτερα ακόμη. Ξέρω να το έχει καταλάβει ο Μόρφης, τώρα είδε το ρολόι. Ετοιμάζεται, θα κάνει την επίθεση, δεν μετράει το καλάθι καθώς έχει κρεωθεί με φάουλ ο Νικολάη Πάντιους. Είναι τέταρτο ομαδικό, 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Απ' έξω για τον Πανελλήνιο, Σακελαρίου για τον Τζόνσεν. Backdoor, 94-34, όμορφη αυτή η τελευταία προσπάθεια των παιχνίδων του Πανελλήνιου. Στο σύν 20 ο Άρης. Μέχρι στιγμής δείχνουν εξελίσσονται ομαλά τα πράγματα για την ομάδα του Ατρέα Ματσών. Πάμε σε ένα διαφημιστικό, σε λίγο μαζί για την τέταρτη περίοδο. Με την έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου είχαμε τεχνική ποινή στο Τζόνσεν, καθώς την διαμαρτυρήθηκε και μπροστά στον Κώστα Κορομιλά, ο οποίος του χρέωσε τεχνική ποινή για μια προηγούμενη φάση. Αυτό έδωσε το δικαίωμα στον Τέρελ Κάστλ να ευστοχίσει στις δύο βολές, 56-34. Εδώ βλέπετε και πάλι την τελευταία φάση και την αφορμή για να ξεσπάσει τη διαμαρτυρία. Εδώ ο Τζόνσεν πάνω στον Κώστα Κορομιλά. Έτσι ο Άρης πέτυχε το καλάθι τις δύο βολές με τον Τέρελ Κάστ και έχει και την μπάλα στην κατοχή του. Κακή πάσα από τον Κάστλ στον Ράιαν Στακ, πολύ χαμηλά. Να πάμε στους δύο συναδέλφους, στον Νίκο Καραγιώργη καταρχήν. Ο Θανάσης Κουρτόπουλος διαπίστωσε σημάδια χαλάρωσης στην απόδοση του Άρη στα τελευταία λεπτά του δεκαλέπτου και λέει ότι είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε για να μειώσουμε τη διαφορά. Θα επιμείνει σε άμυνα ζώνης, ενώ θέλει καλή κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες του και όριμες επιθετικές επιλογές. Δεν ξέρω αν τώρα είναι πιο ευχαριστημένος ο Ματσόν, Γιάννη.
Όχι, καθώς διέκρινε και αυτό σε σημάδια χαλαρότητας στο τέλος της τρίτης περίοδου. Επανέφερε τον Ράι Αστάκη στο παιχνίδι, ενώ ζήτησε από τους παίκτες να μείνουν σοβαροί μέχρι το τέλος του αγώνα. Κάστλ για τον Στακ. Ψηλά ο Χαριτόπουλος. Βγαίνει και ο Καμπερίδης από τα screen. Το σούτ για δύο αστοχή. Πασκάλι στο rebound για τον Σακελάρη. Σακελαρίου, θα πρέπει να αρχίσει να τρέχει πλέον ο Πανελλήνιος, καθώς η διαφορά είναι μεγάλη. Αλλαγή κατοχής. Όχι, παραμένει στο Πανελλήνιο η μπάλα, ναι. Πάντως έβαλε τα χέρια. Εδώ βλέπετε και τα ευστοχία στα σουτ 2 πόντων, 9 στα 25 για τον Άρη. 42% στα τρίποντα για τον Άρη, 26% και τον Πανελλήνιο. Σημαντική διαφορά είναι βεβαίως στα rebound. Κύπερε και ο Άρης, σουτ για 3 από το Μόρφη αστοχή. Εύκολα το rebound ο Χαριτόπουλος. Και εδώ βλέπετε τα rebound, 30 με 20, τα 10 περισσότερα. Είναι η σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Στακ, Πάντιους, Καμπερίδης για τον Χαριτόπουλο. Εξαιρετικά δύσκολη πάση από τον Χαριτόπουλο. Πέφτοντας έριξε την μπάλα και αυτή με τα φάλτσα που είχε κατέληξε στο καλάθι. Κοιτάξτε και πάλι, εντυπωσιακό φάση για highlights, οπωσδήποτε. Και αυτό έδωσε το δικαίωμα βεβαίως τους φιλάθλους να ξεσπάσουν σε επιφωνήματα ενθουσιασμού. Απάντησε μέσω τριών πόντων ο Μόρφης, 58-37 στο συν 21, 7-23 ακόμη. Για το τέλος, Κάστλ, Χαριτόπουλος. Στακ, Κάστλ, Πάντιους για τρεις, εύστοχος, 61-37. Έχω την εντύπωση ότι οι παίκτες του Άρη έχουν απελευθερωθεί από το άγχος. Με την εικόνα που έχει τουλάχιστον το παιχνίδι δεν φαίνεται να απειλούνται. Αν δεν υπάρξει κάποιο θεαματικό ξέσπασμα από τους παίκτες του Πανελληνίου. Από τα πόδια του Χαριτόπουλου η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Αλλαγές, Ασημακόπουλος και Γουίλκης στην πεντάδο του Άρη, Τσαλδάρης για τον Πανελλήνιο. Θα πάρει τη θέση του Μόρφη. Αποσύρονται Στακ και Χαριτόπουλος. Coach. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο το είχαμε προαναγγείλει. Εγώ τόλμησα να το πω και πριν ξεκινήσει, από την πρώτη φάση, γιατί είδα πως κατέβηκε ο Πανελλήνιος, ιδιαίτερα χαλαρά. Πιστεύω αυτό που σας είπα απόλυτα, ότι ο Πεδουλάκης αγοράζει για το μάτι Τετάρτης, το οποίο θα είναι ένα τελείως διαφορετικό μάτι. Εκείνο που θέλω να επισημάνω και να το ξέρει ο κόσμος, είναι η πολύ σωστή κίνηση του ΕΣΑΚΕ να καλέσει τους διαιτητές πριν από τα play-off, να τους επισημάνει τι σφυρίξαν, γιατί δεν σφυρίξαν σωστά κατά τη διάρκεια του αγώνα, και να τους ζητήσει να είναι όσο μπορούν πιο ακριβοδίκη και σωστή, και ότι θα επίκειται τιμωρίες διαιτητών. Νομίζω ότι αυτό έκανε πάρα πολλούς διαιτητές να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά, να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό, και σήμερα βλέπουμε μια πάρα πολύ καλή διαιτησία. Εύχομαι και ελπίζω η διαιτησία που θα δούμε στα play-off να είναι σαν τη σημερινή. Για το παιχνίδι δεν έχω να πω τίποτα, είναι η εικόνα όπως είπες, η εικόνα όπως την είπαμε, απλώς περιμένουμε να τελειώσει. Εγώ δεν νομίζω ότι τίποτα και να γίνει μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα. Δεν βοηθάει και ο Πανελλήνιος, δεν επιδιώκει ο Πανελλήνιος να την αλλάξει. Άστοχη μια ακόμη επίθεση του Πανελληνίου, ο Τζόνσεν δεν συγκράτησε την μπάλα. Καμπερίδης τώρα σε μια ακόμη επίθεση του Άρη, 6 και 14 πριν από το τέλος του αγώνα. Πάντιους. Καμπερίδης. Ασημακόπουλος. Και ορφανός, 3 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να σουτάρει ο νεαρός. Αστοχή. Σακελαρίου, έχασε ένα σχεδόν σίγουρο καλάθι εκεί. Το lay-up. Σακελαρίου απαντά, 61-39. Πολύ πετακόμη βεβαίως, αρκετά ο Πανελλήνιος. Ορφανός, Wilkinson. Καμπερίδης. Πάντιους, λάθος. Τσαλδάρης για τον Σακελαρίου, για τρεις αυτός. Είναι εύστοχος, 61-42, και αυτή η αδράνεια και των παικτών του Άρη αναγκάζει τον Αντρέα Ματσό να πάρει το time out. 5-21 πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Time out.
Δεν ξέρω, αλλά ο κύριος Πεδουλάκης, ο Αργύρης Πεδουλάκης από την πρώτη σειρά των επισήμων έπαψε πλέον να κάνει χρήση και του κινητού του. Δεν ξέρω αν έχει αποδεχθεί τη ροή των πραγμάτων. Έτσι είναι, Νίκο. Μάλλον έχουν συμβαστεί στο Πανελλήνιο με την ιδέα της ΣΥΤΑΣ και μάλλον ήδη σκέφτονται τον αγώνα της Τετάρτης που θα γίνει στην Κυψέλη, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Πάντως, αυτό που θέλει ο Σκουρτόπουλος είναι ο Πανελλήνιος να γνωρίσει μια ήττα με όσο δυνατόν μικρότερη διαφορά. Γι' αυτό και συζητά συνεχώς από τους παίκτες του να δίνουν τις προσπάθειές τους σε άμυνα και να εξακολουθήσουν να παίζουν μυαλωμένα στην επίθεση. Αυτός είναι ένας λόγος που τους έφερε άλλωστε και κάτω από τους 20 πόντους μετά από ώρα. Ματσόν δεν πρόλαβε να ικανοποιηθεί από την απόδοση των παικτών του. Προφανώς τώρα. Ενώ ένα σουτ της απελπισής από τον Κάσλ, ενώ εξέπνεε ο χρόνος, επίθεση που είχε ο Άρης, 61-42. Προφανώς τα έβαλε με τους παίκτες του Ματσόν. Γιάννη. Έτσι ακριβώς, Δημήτρη, καθώς ο Πανελλήνιος μπαίνει ακόμη περισσότερο με τρίποδο του Καταρτζή, 61-45, 4-16 έχει μειώσει. Και 40 δευτερόλεπτα, έτσι ακριβώς. Ο Αντρέα Ματσόν, ο οποίος φώναζε στους παίκτες του ότι έχει ακόμα 5 λεπτά αγώνα, δεν είναι δυνατόν να σταματήσουμε να παίζουμε μπάσκετ σε αυτό το σημείο. Προσπάθησε να τους ξυπνήσει εν ώψη της λήξης του αγώνα. Πέτροβιτς. Αυτές δεν είναι επιθέσεις. Ανεξάρτητα από το αν ήταν εύστοχος τώρα ο Βλάντιμιρ Πέτροβιτς, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή επίθεση. 64-45. Και παρότι πήγε το σούδι, είδαμε το ματσό να του κάνει παρατήρηση. Αυτό ακριβώς. Στο σύν 19. Γιατί σε περίπτωση που ήταν άστοχο το σούτ. Δεν ήταν μόνο άστοχο το σούτ, ήταν τόσο ατομική η προσπάθεια. Την ίδια πήγε να κάνει πάσιμο, δεν έκανε, πήγε να σούταρε. Θα είχε την ευκαιρία να κάνει το παιχνίδι διεκδικήσιμο, έτσι. Που ακόμη είναι. Απομένουν 4 λεπτά, βεβαίως. Τσαμάτος, Αντίσα Κελαρίου στην πεντάδα του Πανελληνίου. Ενδεικτικό της χαλαρότητας που υπάρχει ειδικά στις άμυνες στο δεύτερο, στο αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο είναι ότι οι δύο ομάδες, ενώ έχουμε παίξει τα 7 λεπτά, έχουν κάνει από ένα φάουλ. Τσαλδάρης, αυτό ακριβώς. Ο Τσαλδάρης πέτυχε ένα τρίποντο. 64-48. Χρεώνεται και με επιθετικό φάουλ τώρα ο Τέρελ Κάστ. Να λοιπόν, πώς αλλάζουν τα πράγματα και αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι αν ήταν άστοχος ο Πέτροβιτς, η διαφορά θα ήταν ακόμη πιο μικρή. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αποσύρεται ο Ορφανός. Καπερίδης πέρασε την πεντάδα του Άρη. Καταρτζής, 3-41 ακόμη. Στο συν 16 ο Άρης. Τζόνσεν. Τσαμάτος. Τσαλδάρης. Και τώρα Τζόνσεν. Θα βγάλει για τον Πασχάλη. Αστοχή εκεί εξ επαφής. Διπλή προσπάθεια. Με το αριστερό 64-50. Στο συν 14. Μειώνει ακόμη περισσότερο ο Πανελλήνιος. Νοματσόν ετοιμάζει τον Ράιαν Στακ. 3-7 ακόμη. Καμπερίδης. Πέτροβιτς. Πέτροβιτς πάντα. Βίλκινσον. Καμπερίδης. 2 δεύτερα. Το σουτ με κακές προϋποθέσεις. Τζόνσεν το rebound. Καταρτζής. 2-46. Τσαμάτος. Πασχάλης. Λέβει ο Γουίλκινσον. Πέτροβιτς. Βγάζει για τον Κάστλ. Θα πάρει το φάουλ από τον Καταρτζή. Σκουρτόπουλος τα βάζει εκεί. Με τον Πασχάλη, γιατί δεν πάσαρε στην προηγούμενη φάση. Εδώ και πάλι τελευταία φάση. Ματσόν έχει γυρίσει πίσω το στακ. Κάστλ για τον Πέτροβιτς και τώρα Γουίλκινσον. Καμπερίδης, 2-25 ακόμη. Πέτροβιτς, δύσκολη προσπάθεια, 66-50. Με τον Βλάντιμιρ Πέτροβιτς να φτάνει τους 14, είναι ο δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Πάντιους. Καταρτζής για τον Τσαλδάρη. Τζόνσεν. Πασχάλης για τον Τζόνσεν, θα πάρει το φάουλ από τον Βίλκινσον. Το δεύτερο φάουλ του Αμερικανού είναι το τρίτο ομαδικό για τον Άρη.
Ο Τζόνσεν θα έχει δικαίωμα για βολές. 1.59 ακόμη, 66-50. Πολύπεται βεβαίως πολύ ο Πανελλήνιος, ωστόσο έδειξε σε αυτά τα τελευταία λεπτά ο Άρης ότι θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένος 100% μέχρι το τέλος. Αν θέλει να καθαρίσει τα παιχνίδια χωρίς άγχος. Τζόνσε μειώνει στους 14-66-52. Κάστρο. Φάουλ. Εκμεύει, θα έλεγε κανείς, το φάουλ από το Τσαλδάρι, που είναι το τέταρτο. Δεν έχει δικαίωμα για βολές ο Άρης. Είναι το τρίτο ομαδικό. Wilkinson για τον Κάστλ. Αργές επιθέσεις τώρα για τον Άρη. Δεν έχει λόγο να βιάζεται. Wilkinson θα φτάσει μέχρι το καλάθι αστοχή. Θα πάρει το φάουλ στη διπλή προσπάθεια από τον Τζόνσεν. Εν ευστοχήσει από ό,τι με πληροφορεί ο Γιάννης Νάτου θα αντικατασταθεί από τον Γκουργκούρεβιτς. Wilkinson είναι εύστοχος στην πρώτη, πετυχαίνει τον 8ο πόντο του. Με άσχημα πάντως ποσοστά ευστοχίας. 2 στα 11 τρίποντα και ένα άστοχο τρίποντο. Ωστόσο είχε 8 rebound, είναι καλός rebound ο Μάικ Wilkinson. 68-52, τώρα θα δώσει τη θέση του στον Γκουργκούρεβιτς, όπως και ο Τέρελ Κάστλ στον Ορφανό. Χειροκροτούνται οι παίκτες του Άρη. Καταρτζής. 1,5 λεπτό. Βεβαίως όλα έχουν κρυθεί εδώ στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης θα πετύχει την πρώτη νίκη του στη σειρά των αγώνων με τον Πανελλήνιο. Δεν προλαβαίνει η ομάδα του Αργύρη Πετρουλάκη να κάνει κάτι. Καταρτζής θα φτάσει μέχρι το καλάθι, 68-54. Ορφανός. Βγαίνει πάνω του και ο Τζόνσεν για πίεση, Ασημακόπουλος για τον Καμπερίδη, Σουμπιατρής. Airball, Γκουργκούρεβιτς όμως θα πάρει το rebound. Καμπερίδης, 4 δευτερόλεπτα, από τα 9 μέτρα το σουτ 3 πόντων από τον Βλάντιμιρ Πέτροβιτς. Τζόνσεν το rebound, Καταρτζής. Υποψία για βήματα εκεί. Προσπάθησε να πετύχει το καλάθι, πήρε μόνο το φάουλ ο Τζόνσεν από τον Ορφανό. 45 μόλις δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη. Όλα έχουν κρυθεί εδώ στο Αλεξάνδριο. Άρης θα πάρει το προβάδισμα απέναντι στον Πανελλήνιο. Το ραντεβού των δύο ομάδων ανανεώνεται πλέον για την Τετάρτη στην Κυψέλη. Εκεί όπου πιθανότατα ο Πανελλήνιος θα παρουσιαστεί με εντελώς διαφορετικό πρόσωπο και τον Νταμίρ Μουλαουμέροβιτς εκτός απρόπτου στην ομάδα. Εάν έχει αποκατασταθεί από τον τραυματισμό του. Το 68-56 στο συν 12. Ο Άρης που έφτασε να προηγείται μέχρι και 25 πόντους. Λάθος. Τώρα Τζόνσεν θα φτάσει στο κάρφωμα. 68-58. Ο Σκουρτόπουλος ζητάει πίεση. Προκειμένου να κερδίσει κάτι περισσότερο. Ασημακόπουλος για τον Ορφανό. Ορφανός αποφεύγει εκεί το double team τους, των παικτών του Πανελληνίου. Καμπερίδης. Τρυφογυρίζει, θα κοπεί από τον Πασκάλι. Καταρτζής, 14 δευτερόλεπτα. Τσαλδάρης για 3. Αστοχή. Rebound από τον Καμπερίδη με φάουλ όμως πάνω στον Πασκάλι. Και τεχνική ποινή. Όπως κρεώνει ο Κορομιλάς τον Σάβα Καμπερίδη. Και εδώ τα ακούει από τον Αντρέα Ματσόν. 8 δεύτερα και 4 δέκατα του δευτερολέπτου, ενώ έχουμε time out που ζήτησε ο Σκουρτόπουλος. Βεβαίως δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Εδώ αποσύρεται και με 5 φάουλ. Όλα έχουν κρυθεί κυρίες και κύριοι εδώ στο Αλεξάνδριο. 8 δεύτερα απομένουν και 4 δέκατα για το τέλος. 68-58, Άρης θα πάρει την πρώτη νίκη στη σειρά των αγώνων του με τον Πανελλήνιο.
που μένει να δούμε το τελικό σκορ. Βεβαίως εδώ βλέπετε και την τελευταία φάση και την τεχνική ποινή που δέχτηκε ο Σάββας Καβερίδης, το φάουλ που χρεώθηκε πάνω στο Πασχάλη. Λοιπόν, Νίκο. Ο Πανελλήνιος καταρχήν να πούμε ότι θα εκτελέσει 4 ελεύθερες βολές σε αυτή τη φάση για το φάουλ αλλά και για την τεχνική ποινή. Στη συνέχεια ο Σκουρτόπουλος έδειξε στους παίκτες του το σύστημα το οποίο θα εφαρμόσουν. Θα πάρει την μπάλα ο Τάσος Καρτατζής, ο οποίος είτε θα αναζητήσει κάποιον ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη του, είτε θα πάει στη δίζηση μέσα στο καλάθι του Άρη. Πασχάλης ήταν άστοχος στην πρώτη. Α, λοιπόν, πώς αλλάζει μια μορφή ενός παιχνιδιού έτσι. Γιάννη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και τίποτα να μην υποθεί, αρκεί να δούμε ότι ο Αντρέα Ματζόν επανέφερε στην πεντάδα του Άρη τον Τερέλ Κάσιλ αλλά και τον Νικολάη Πάντιους για αυτά τα τελευταία 8,5 δευτερόλεπτα. Εντάξει, βεβαίως, ακόμη και αν τις έβαζε τις βολές και τις 4 ο Πασχάλης, η διαφορά θα είχε μειωθεί στους 6. Στα 8 δεύτερα έπρεπε να συμβούν πολλά πράγματα για να χάσει το παιχνίδι ο Άρης. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει αυτή η ολιγορία από τους παίκτες του Αντρέα Ματζόν στα τελευταία λεπτά. Ήταν ένα γεγονός που εξόργησε τον Ιταλό τεχνικό. Λοιπόν, ο Καταρτζής ήταν εύστοχος 68-60. Η μπάλα είναι για τον Πανελλήνιο. Θα κλέψει όμως ο Βλάντιμιρ Πέτροβιτς και θα φτάσει στο κάρφωμα 70-60. Ήταν αυτό που χρειαζόταν η κερκίδα για να ξυπνήσει και πάλι καθώς εκεί μου διάσει. Ένα σουτ της απελπισίας τριών πόντων ήταν εύστοχο 70-63. Αυτό είναι και το τελικό σκορ. Θα ζητήσω από τον Γιάννη Νάτο αν έχω τη δυνατότητα κάποια γρήγορη συνέντευξη με κάποιον παίκτη του Άρη. Λοιπόν, 70-63 πρωτού δώσουμε το λόγο στην Αθήνα. Εδώ ακούτε και τους οπαδούς. Λοιπόν, Γιάννη. Σε μισό λεπτό πρώτα να... Σε πολύ λίγο αφού χαιρετήσουν οι παίκτες του Άρη, το κοινό. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο. Έχουμε κοντά μας τον... ένα σχόλιο για το παιχνίδι, Γιάννη. Ο Πανελλήνιος έκανε με μια διαφορά 20 και πλέον πόντων. Τελικά καταφέρατε, ροκανίσατε αυτή τη διαφορά και φυσικά τελειώσατε το παιχνίδι ίσως καλύτερα από ότι αν δεν κάνατε. Εντάξει, αυτό δεν έχει πολύ σημασία. Σημασία έχει να ξανάρθουμε το Σάββατο εδώ να διεκδικήσουμε την νίκη ό,τι μπορούμε. Κοιτάμε την Τετάρτη τώρα, πιστεύω θα κερδίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και αμέσως στο Γιάννη Νάτου που έχει τον Βλάντιμιρ Πέτροβιτς. Γιάννη. Βλάντο, ήταν μια νίκη η οποία ήρθε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ. Παρ' όλα αυτά, ο Άρης κέρδισε με 7. Ναι, αυτό που είναι σημαντικό ότι κερδίσαμε και είναι 1-0. Δεν σκεφτόμαστε καθόλου πόσα διαφορά ή εύκολα ή δύσκολα, αλλά αυτό που μετράει είναι 1-0. Είναι νίκη και τώρα πάμε Αθήνα να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε 2-0, να μην παίζουμε 3 παιχνίδια. Πόσο εφικτό είναι αυτό. Βέβαια, ασφαλώς υπάρχουν και απουσίες από την πλευρά του Πανελληνίου. Απουσίες σήμερα σημαντική έχει και ο Άρης με τον Corey Brewer. Okay. Δεν ξέρω πόσο επηρέασαν αυτές τις απουσίες και τις δύο ομάδες. Ναι, με τον Corey δεν ξέρω αν τα παίζει ή όχι η Τετάρτη, αλλά πρέπει να παίζουμε όπως σήμερα, να ξεκινήσουμε και γερά δυνατά όπως σήμερα μέχρι το τέλος και θα καταφέρουμε και στην Αθήνα, γιατί είμαστε καλύτερη ομάδα και μόνο αυτό πρέπει να αποδείξουμε στο παρκέ. Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους δύο συναδέλφους. Μικρόφωνο στην Αθήνα σε λίγο και πάλι μαζί για την αποχώρηση. Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι και πάλι στο Αλεξάνδριο. Εδώ για την αποφώνηση να πούμε ότι ο Άρης έχει πλέον τον πρώτο λόγο μετά τη σημερινή νίκη με 70-63 επί του Πανελληνίου. Ενώ εσείς παρακολουθείτε και κάποια highlights εδώ. Καλάθι του Χαριτόπουλου που ήταν ένα ίσως το εντυπωσιακότερο καλάθι του αγώνα. Coach, λόγο σε σένα για την αποφώνηση. Νομίζω ότι η εικόνα που είδαμε την είχαμε δηλώσει από την αρχή. Ήταν φανερό που πήγαινε ο Πανελλήνιος στο παιχνίδι. Παρέσυρε τον Άρη σε μια εμφάνιση πολύ υποτονική, θα έλεγα, εκτός από ορισμένα διαστήματα. Είναι αυτό που είπε ο Σακελάριο. Είναι 1-0 το σκορ και στην Κυψέλη θα γίνει μάχη. Ο Πανελλήνιος είτε με τον Μουλαουμέροβιτς, όπου θα έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη, θα έχει τον υγεία του μέσα στο παιχνίδι. Αλλά πιστεύω και χωρίς τον Μουλαουμέροβιτς θα ξεκινήσει από το πρώτο δευτερόλεπτο δυνατά,
με πίστη να κερδίσει το παιχνίδι και να ξανάρθει το Σαββάτο για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο σε τρίτο παιχνίδι. Μάλιστα. Το παιχνίδι λοιπόν, το σημερινό για τον Πανελλήνιο είναι, πιστεύω, ως μηγενόμενο. Ο Άρης λοιπόν πήρε το προβάδισμα για την τετράδα. Το ραντεβού των δύο ομάδων ανανεώνεται για την Τετάρτη στην Κυψέλη. Από το Λάκη Τσάβα, τους δύο συναδέλφους, τον Νίκο Καραγιώργη και τον Γιάννη Νάτου, όλο το τεχνικό προσωπικό της ΕΡΤ που εργάστηκε για αυτήν τη μετάδοση. Ευχές για ένα ξεκούραστο βράδυ. Ακολουθεί η μετάδοση του ημιτελικού στο βόλεϊ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ηρακλή από την ΕΤ1 στις 7. Ο αγώνας μπάσκετ για τα play-offs Ολυμπιακού ΑΕΚ από την ελληνική τηλεόραση. Να είστε καλά.